Σχετικός ευπαρουσίαστη, δεν είναι να πεις ότι είμαι εκεί. Όχι, όχι, τώρα μην σχετικός. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και ήρθες να μας διακόψεις, να μην μας επιτρέψεις να μιλήσουμε λίγο εν τιμ, ναι, κατηδίαν που λένε. Εγώ το έκανα στο πλαίσιο ελταμού του ρεπορτάζ, γιατί όταν ήμασταν στον αέρα είπα. Ναι. Μιλάει ο κύριος Κατσούλης με την κυρία Έλτα Πανοπούλου. Εγώ θα πάω να ακούσω και θα σας πω τι λέγανε στο διάλειμμα. Γιατί αν με ρωτάς εμένα, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα στο διάλειμμα λέγονται. Και μετά ερχόμαστε εδώ πέρα και καθόμαστε και λέμε άλλα. Κατάλαβες. Έρχεται μάλλον σιγά σιγά η δικαίωση. Ναι. Και έρχεται. Θα έρθει κρατερέ. Σώματος Έλτας Πανοπούλου. Θα έρθει, διότι είναι τυχερή που σε βρήκε. Παιδιά. Είναι τυχερή. Σας ορκίζομαι, δεν τις έχω δώσει. Γιατί άντρες σαν εσένα, κρατερέ μου, δεν υπάρχουν πια σήμερα. Γιατί γίνεται. Αρσενικό. Τι μέρα είναι σήμερα. Έντιμος. Όμορφος. Γοητευτικός. Με χιούμορ. Τεκνοποιεί. Ναι. Τεκνοποιεί, αγάπη. Ξεκάθαρα μπορώ να το αποδείξω αυτό. Το λέω εγώ. Το πιστοποιώ κι εγώ. Γίνεται, παιδιά. Τόσο καλά λόγια μαζεμένα έχω να ακούσω πολλά χρόνια. Θα κάνεις το σταυρό σου κάθε βράδυ. Α? Κάθε βράδυ. Θα ανάβεις λαμπαδίτσα και θα λες ευχαριστώ Θεέ μου που βρήκα τον άνθρωπο αυτό στη ζωή μου. Ωραία. Κάθε βράδυ θα κάνεις την προσευχή σου. Κάθε βράδυ. Και θα λες Θεέ μου σε ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε. Μέχρι να ξαναμιλήσω εγώ σήμερα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο. Ωραία. Πιστεύω ότι εκεί έχει. Όχι, εννοούσα Γιώργο, δεν θα πούμε κάτι άλλο για τον κρατερό. Εννοούσα να πούμε. Δεν χρειάζεται κιόλας, παιδιά. Τα είπε όλα η γυναίκα. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, γιατί εσύ έχεις παράπονο.